Εν όψη των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ, με τον πρώτο γύρο να διεξάγεται στις 6 Οκτωβρίου, ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης επισκέφθηκε εχθές τον Άγιο Νικόλαο. Κατά την επίσκεψή του, είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τους πολίτες της περιοχής, εστιάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Εδώ από την Κρήτη των Δημοκρατικών Αγώνων, εδώ από το Λασίθι με τα μεγαλύτερα ποσοστά πανελλαδικά, από τον τόπο καταγωγής μου, ένα τόπο αναμνήσεων, το ΠΑΣΟΚ στέλνει ένα μήνυμα νίκης, συσπήρωσης, συστράτευσης, ένα μήνυμα μεγάλης συμμετοχής εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών, οι οποίες θα οδηγήσουν στη μεγάλη παράταξη. Μεγάλη παράταξη, η οποία θα είναι κόμμα εξουσίας και θα δώσει προοπτική και ελπίδα σε όλους τους πολίτες. Οι ανάγκες του ΕΣΥ βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι η δημόσια υγεία πρέπει να παραμείνει δημόσια και να στηρίζει όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο ΕΣΥ, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει την πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες για όλους τους Έλληνες, σημείωσε, τονίζοντας τη σημασία της διασφάλισης ενός βιώσιμου και ισχυρού δημόσιου συστήματος υγείας. Παρά τις υποσχέσεις του κύριου Μητσοτάκη μέσα στην πανδημία ότι θα στηριχθεί το σύστημα υγείας, σήμερα έχουμε πάρα πολλά κενά από γιατρούς, από προσωπικό. Δυστυχώς οι πολίτες δεν απολαμβάνουν ποιοτικές και καθολικές υπηρεσίες υγείας. Είναι ένα στόχο για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του ΕΣΥ, είναι η νέα κοινωνική κατάκτηση του 2030 με τη σφραγίδα την υπογραφή και πάλι της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Για μένα είναι προτεραιότητα, για το ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτο στόχος. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Κατρίνης απίφθινε κάλεσμα στους δημοκρατικούς πολίτες να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αντιδράσει δυναμικά στην οικονομία των καρτέλ και να ξαναγίνει δύναμη αλλαγής και ανατροπής. Δεν σιωπώ ούτε συμβιβάζομαι. Θέλω να είμαι η επιλογή της ρήξης και της ελπίδας, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ψήφος της επόμενης Κυριακής είναι ένα μήνυμα κατά των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και της διαπλοκής.